Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που εξειδικεύει και βαθαίνει τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική της για την υγεία. Μια στρατηγική που βασίζεται στην εξασφάλιση των λεγόμενων βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων υγείας μέσω της ραγδαίας μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας και ενίσχυσης της λειτουργίας τους με όρους επιχειρήσεων. Μια στρατηγική που ευαγγελίζεται την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της υγείας μέσω της λεγόμενης εξωστρέφειας του συστήματος υγείας, δηλαδή της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο. Παράλληλα, μια στρατηγική που έχει στόχο την άμβληση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της κρατικής παροχής στοιχειωδών υπηρεσιών, δηλαδή με περιορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου, με το ελάχιστο δυνατό κρατικό κόστος. Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις κινούνται και τα συστήματα υγείας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρθηκε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, την εμπειρία βεβαίως των οποίων επικαλείται και το σχέδιο νόμου και για την οποία θα έρθουν και αντίστοιχοι μάλιστα τεχνοκράτες για να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως δείτε, το παράδειγμα της πανδημίας και το πώς τα συστήματα υγείας οικονομικά εύρος των χωρών κατέρευσαν είναι ακόμα πολύ νοπά στη μνήμη μας. Τα προηγμένα συστήματα υγείας που διαφήμιζαν ότι είχαν αποδείχτηκαν με πύληνα πόδια όσον αφορά τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας. Και βέβαια η πανδημία ανέδειξε το βαθιά αντιλαϊκό ταξικό περιεχόμενο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία. Ανέδειξε την εγγενή αδυναμία της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της επιστημονικής γνώσης, του πολυάριθμου επιστημονικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων για την πρόληψη, την περίθαλψη και την θεραπεία της υγείας του λαού, μετατρέποντας τα δημόσια συστήματα υγείας σε συστήματα μίας νόσου, αφήνοντας εκτεθειμένος και σε καθεστώς πλήρους ατομικής ευθύνης εκατοντάδες χιλιάδες χρόνιους ασθενείς, αποκλεισμένος από κάθε σχεδόν περίθαλψη. Και αυτό το είχαμε αναδείξει συζητώντας ακόμα την περίοδο των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Και εδώ για τη χώρα μας γίνεται λόγος. Έτσι λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα υγείας ευαγγελίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και οι προηγούμενες, γιατί ακόμα και αν ήθελε δεν θα μπορούσε να ξεστρατήσει από την Ευρωενωσιακή Αρχή ότι η λαϊκή υγεία είναι εμπόρευμα και κόστος για τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Με βάση αυτά τα κριτήρια το κεφάλαιο αξιολογεί τις κυβερνήσεις του σε κάθε χώρα όπως και στην Ελλάδα. Αντίστοιχα η αστική κυβέρνηση, η εκάστοτε αστική κυβέρνηση αξιολογείται με βάση την επίτευξη αυτών των στόχων. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσεται και η ίδρυση του ΟΔΠΗ, ανώνυμης εταιρείας, που θα αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης για την προώθηση όλων των αντιλαϊκών κατευθύνσεων που αναφερθήκαμε παραπάνω. Παρότι τα ακριβή κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι μονάδες από το νομοσχέδιο προβλέπεται να καταληφθούν εντός εξαμήνου από την ίδρυση της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας, και παρά την οριοποίηση του ρόλου του, ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, θα ενισχύσει την ασφάλεια των ασθενών και άλλα, δεν μπορεί να αποκρυφτεί ότι τα πραγματικά κριτήρια είναι η προώθηση ακριβώς αυτών των αντιλαϊκών μέτρων. Έτσι, για παράδειγμα, η λεγόμενη χρηστή διοίκηση και η σωστή διαχείριση των πόρων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο παραπέμπει ακριβώς στο στόχο να διατηρείται χαμηλό το ποσοστό υπέρβασης του προϋπολογισμού. Αυτό πρακτικά οδηγεί σε αυστηρότερη προσαρμογή στα δεδομένα της υποχρηματοδότησης που αναπαράγει τη σημερινή άθλια κατάσταση των ελλείψεων στα νοσοκομεία, εξουθενώνοντας το προσωπικό και ταλαιπωρώντας τους ασθενείς, ενώ παράλληλα δημιουργείται το έδαφος για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του συστήματος, με το λαό όμως να βάζει βαθύτερα το χέρι στη τσέπη. Την ώρα που το κράτος αποσύρεται ολοένα και περισσότερο από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, ακόμη και για τα στοιχειώδη. Διαμορφώνει προϋποθέσεις ώστε κάθε υπέρβαση στον προϋπολογισμό να λειτουργεί τιμωρητικά για υγειονομικούς και ασθενείς, επιβραβεύοντας ταυτόχρονα τις διοικήσεις που θα τρέχουν, σε εισαγωγικά, με αποφασιστικότητα και επιτυχία
τα σχέδια ανέβρεσης σπόρων από άλλες πηγές, υλοποιώντας όμως την πολιτική της συμπορευματοποίησης των δημόσιων μονάδων υγείας. Αυτός είναι ο ρεαλισμός της πολιτικής που διαχρονικά υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις. Και πρόκειται για τον ορισμό του ανορθολογισμού στην πολιτική και την επιστημονική σκέψη. Αντί δηλαδή το δημόσιο σύστημα υγείας να προσαρμόζεται στις λαϊκές ανάγκες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι ανάγκες προσαρμόζονται στο υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα. Όσο για τα άλλα κριτήρια που θα καταληχθούν και φυσικά ισχύουν στα νοσοκομεία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το ποσοστό πληρότητας κλινών, ο αριθμός των κρεβατιών που θα λειτουργούν στις ΜΕΘ, στις μονάδες συντατικής θεραπείας, η χρόνη νοσηλείας, οι καθυστερήσεις στην έκδοση εξιτηρίων, η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλων και άλλα. Κριτήρια δηλαδή που συνεπάγονται τραγικές επιπτώσεις για ασθενείς και υγειονομικούς. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων θα είναι με το πιστόλι στον κρόταφο και θα επιδίδεται ξεκάθαρα σε λογιστικές πράξεις για τις θεραπείες και την αποκατάσταση των ασθενών, ώστε να μην υπερβαίνουν τον δραστικά μειωμένο προϋπολογισμό. Ότι θα δίνονται αιματηρά εξιτήρια, όπως είναι γνωστά σε ευρωπαϊκά κράτη, όπου ήδη εφαρμόζονται αντίστοιχα συστήματα αξιολόγησης, με ασθενείς να τερματίζουν την νοσηλεία τους πριν την ώρα τους, προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση του προβλεπόμενου κόστους. Για τις μονάδες που η ζήτηση δεν θα είναι αποδοτική και συμφέρουσα, θα κλείνουν κρεβάτια, κλινικές και τμήματα. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα νησί, για παράδειγμα, όπου οι γεννήσεις είναι λίγες, δεν θα υπάρχει μαιευτική κλινική. Και άλλα παραδείγματα πάμπολα μπορούμε να πούμε. Και την ίδια ώρα θα γενικεύονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ως εργαλεία επιβολής και ελέγχου των βάρβαρων περικοπών. Επιπλέον, βασικό κριτήριο για την απόδοση του υγειονομικού προσωπικού, ακόμη και για τη διατήρηση της θέσης ή της δουλειάς του, του προσωπικού, θα αποτελεί η εφαρμογή ακριβώς του αντιεπιστημονικού κόφτη σε ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, θεραπείες, φάρμακα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, το δικαίωμα στη δουλειά θα εξαρτάται και από το αν ο κάθε εργαζόμενος προωθεί τους στόχους που θέτει το κράτος για περικοπές στην υγεία, από το κατά πόσο παράλληλα υπηρετεί με προθυμία και συνέπεια την πολιτική προσέλκυσης επιχειρήσεων χρηματοδοτών και αντίστοιχα ασθενών πελατών. Είναι φανερό επομένως ότι στόχος της αξιολόγησης δεν είναι η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στο δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε αυτό να παρέχει αναβαθμισμένες και δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς, να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς σχέσεις πλήρους εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Αντίθετα, με τη θέσμιση κριτηρίων και με υπέρτατο κριτήριο το κόστος όφελος, όχι μόνο δεν θα υπάρξει βελτίωση της σημερινής άθλιας κατάστασης, αλλά η αξιολόγηση θα έχει νέες σοβαρές συνέπειες για την υγεία και παράλληλα την τσέπη των ασθενών. Θα επιφέρει νέο πλήγμα στις συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων. Με βάση λοιπόν το ανωτέρω, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίζει το νομοσχέδιο και ταυτόχρονα καλούμε από αυτό το βήμα τους υγειονομικούς, τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τα εργατικά σωματεία, τους φορείς του κινήματος σε αγωνιστική ενιαία κατεύθυνση, κοινή κατεύθυνση, να παλέψουν ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης. Να δυναμώσουν την πάλη τους για αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων και γενικά της υγείας, για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για όλους, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.